Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις εφαρμογές σε ένα κινητό τηλέφωνο Android. Αυτό γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις. Πατάμε λοιπόν τις ρυθμίσεις και ψάχνουμε να βρούμε την κατηγορία ρυθμίσεων που θα αναφέρει εφαρμογές ή κάτι παρόμοιο. Σε μένα βρίσκεται εδώ με την κατηγορία εφαρμογές και μου ανοίγει μια δεύτερη οθόνη και ψάχνω να βρω τη διαχείριση εφαρμογών ή κάτι παρόμοιο το οποίο θα μου εμφανίσει αρχικά μια λίστα με όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές που έχω στη συσκευή μου. Και μπορώ να κάνω και αναζήτηση εδώ στο πλαίσιο. Αν θέλω να ψάξω μια εφαρμογή γιατί η λίστα μπορεί να είναι μεγάλη. Ας πάω πίσω. Σε μένα έχει και ένα φίλτρο. Μπορώ να θέλω να εφανίσω όλες τις εφαρμογές, δηλαδή ακόμα και τις εφαρμογές του συστήματος. Όπως βλέπετε σε μια κινητή συσκευή, κάθε λειτουργία είναι εφαρμογή. Μπορούμε να δούμε εδώ για παράδειγμα τα μηνύματα, να το ξανακάνω εδώ να κλείσει... να κρύψω τις εφαρμογές συστήματος, ακόμα και η αποστολή μηνυμάτων, όπως βλέπετε εδώ, είναι μια εφαρμογή. Που σημαίνει ότι μπορείτε να βρείτε μια άλλη εφαρμογή για να διαχειρίζεστε τα μηνύματά σας. Επιλέγοντας μια εφαρμογή μπορούμε να δούμε κάποιες πληροφορίες όπως η έκδοση, ο χώρος αποθήκευσης, τι κατανάλωση δεδομένων κάνει αυτή η εφαρμογή, δηλαδή τα δεδομένα του διαδικτύου, τι κατανάλωση κάνει στην μπαταρία, τις άδειες που χρησιμοποιεί η εφαρμογή και έχουμε κάποιες ενέργειες όπως να κάνουμε απεγκατάσταση ή αναγκαστική διακοπή, να διακόψουμε μια εφαρμογή που τρέχει αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν εκτελείται οπότε δεν μπορώ να κάνω διακοπή και να κάνουμε εκαθάριση των δεδομένων. Ας δούμε λίγο το χώρο αποθήκευσης. Σε μένα το εφανίζει κάπως έτσι, μου δείχνει πόσο χώρο καταλαμβάνει η εφαρμογή, το λογισμικό της δηλαδή, πόσο χώρο καταλαμβάνουν τα δεδομένα χρήστη, αυτά που δημιουργώ με την εφαρμογή, που χρειάζεται η εφαρμογή για να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, στην εφαρμογή με τα μηνύματα, θα αποθηκεύει όλα τα μηνύματα που λαμβάνω και στέλνω. Η προσωρινή μνήμη είναι μια, ένα χώρο αποθήκευσης που σαν πρόχειρο, που χρησιμοποιεί εφαρμογή, για την καλύτερη λειτουργία. Τώρα, τι μπορώ να διαγράψω εδώ, υπάρχει εδώ στο Εκαθάριση δεδομένων. Μπορώ άφοβα να εκαθαρίσω την προσωπική μνήμη, την προσωρινή μνήμη, συγγνώμη. Αν δω ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι ένας τρόπος να διορθώσω μερικά προβλήματα και αυτό μπορώ να το κάνω άφοβα. Σε πιο βαριές περιπτώσεις ε, ίσως μπορεί να χρειαστεί να κάνω εκαθάριση όλων των δεδομένων. Εδώ όμως θέλει προσοχή γιατί θα χάσω, μπορεί να χάσουμε σημαντικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν το κάνω εδώ στην εφαρμογή αυτή, θα σβήσω όλα τα μηνύματα προφανώς που έχει αποθηκεύσει το κινητό. Να επιστρέψω λοιπόν πίσω. Το άλλο που μπορούμε να δούμε είναι οι άδειες που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή. Είναι δηλαδή οι άδειε που έχει πάρει η συγκεκριμένη εφαρμογή για τον αποθηκευτικό χώρο, χρειάζεται να αποθηκεύει οπότε έχει άδεια πρόσβαση στον, αποθηκε... στον αποθηκευτικό χώρο. Έχει άδεια πρόσβαση και σε επαφέ για να μπορώ να στέλνω μηνύματα στι επαφέ μου χωρί να γράφω αριθμό τηλεφώνου. Και άλλε άδειε που έχει πάρει ή και αυτέ που έχουμε απορρίψει, όπως εδώ η άδεια για την τοποθεσία δεν είναι αναγκαία για τη χρήση της εφαρμογής και σε αυτήν την περίπτωση την έχουμε απορρίψει. Μπορείτε να δείτε και τις άδειες εφαρμογών ανατύπω. Αν πάμε, αν βρείτε στις ρυθμίσεις εφαρμογών μια επιλογή που να λέει άδειες όπως έχει εδώ μπορώ να δω τις άδειες ανατύπω και έτσι να δω ποιες εφαρμογές για παράδειγμα έχουν πρόσβαση στις επαφές μου. Και έτσι μπορώ να εξετάσω αν κάποια εφαρμογή που πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχει πρόσβαση, την έχει πάρει και να την ακυρώσω. Ας δούμε εδώ την εφαρμογή έγραφα, μπορώ να ακυρώσω την άδεια πρόσβαση στις επαφές. Βέβαια, μερικές φορές είναι, είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε άδειε σε μια εφαρμογή γιατί μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Και πάμε πάλι στη διαχείριση εφαρμογών. Όπως είδαμε λοιπόν σε μια εφαρμογή μπορούμε να δούμε πληροφορίες, μπορούμε να κάνουμε απεκατάσταση και μπορούμε να καθαρίσουμε δεδομένα είτε την προσωρινή μνήμη, είτε όλα τα δεδομένα.